Στην ουσία αυτό είναι το θέμα, το ότι ενώ αφαιρέθηκαν αυτό που ζητούσαμε όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και το τριτοβάθμιο όργανό μας, η ΕΣΕ, να καταργηθούν ενδιάμεσες εκτόσεις και μαζί με τις ενδιάμεσες εκτόσεις να καταργηθούν και οι Κυριακές, στην ουσία έρχεται αυτό το νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται προς ψήφιση να μην αφαιρέσει αυτές τις δύο Κυριακές και να τις προσθέσει στο ήδη βεβαρημένο πρόγραμμα Κυριακών το οποίο έχει η αγορά και όλος ο εμπορικός κόσμος. Δηλαδή οι Κυριακές, εκεί που περιμέναμε ότι με την κατάργηση των ενδιάμεσων εκτόσεων θα μείνουν 6, ξαφνικά βλέπουμε ότι οι Κυριακές παραμένουν 8. Και οι 8 Κυριακές, αυτές οι οποίες είναι ήδη ψηφισμένες και αυτές τις οποίες γνωρίζουμε ότι μπορούμε να δουλεύουμε, είναι η πρώτη Κυριακή κάθε εκτοτικής περίοδου, είναι οι 2 Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων και η 1 Κυριακή πριν από το τέλος του έτους και η Κυριακή των Βαΐων. Αυτές είναι οι 6 Κυριακές που περιμέναμε ότι θα παραμείνουν για να δουλεύουν τα καταστήματα. Τώρα, με το νέο νομοσχέδιο, προστίθενται και οι 2 Κυριακές, που είναι η 1η του Νοεμβρίου και η 1η του Μαΐου, οι οποίες ήταν με τις ενδιάμεσες εκτόσεις. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σαν εμπορικός σύλλογος ότι είμαστε κατά της εργασίας των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή. Δεν είναι κάτι το οποίο προσθέτει κάτι στα καταστήματά μας ή εξυπηρετεί καλύτερα τους καταναλωτές. Δεν είμαστε εμείς εδώ στην περιοχή μας, δεν είμαστε μια τουριστική περιοχή, δεν είμαστε μια περιοχή η οποία έχει να δώσει κάτι την Κυριακή. Ίσα ίσα αυτό που έχει να δώσει είναι ταλαιπωρία στους επαγγελματίες, έξοδα, και να δυσανασχετήσει και το προσωπικό το οποίο εξυπηρετεί το κοινό. Δεν έχουμε κάτι άλλο να δώσουμε. Αυτό στην ουσία δηλαδή που θέλουν να κάνουν με τις Κυριακές, εμάς θα έλεγα ότι μας βρίσκει αντίθετους, γιατί δεν προσθέτει κάτι η Κυριακή στα καταστήματα. Είναι σαν να έγινε, σαν αυτό που λέμε, όχι Γιάννης Γιαννάκης, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, κυρία Κωνσταντινίδου, και μάλιστα ναι, κάνουν και μια αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας των Κυριακών και σας λένε ότι μπορούν τα καταστήματά σας να είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Έτσι ακριβώς, από τις 11 το πρωί. Αυτό δεν είναι αλλαγή, αυτό ίσχυε πάντα, απλά εμείς σαν εμπορικός σύλλογος λέμε ότι από τις 11 μέχρι τις 3. Έχετε το δικαίωμα αυτό? Βεβαίως έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Βεβαίως το ωράριο είναι προτινόμενο των εμπορικών συλλόγων, γι' αυτό και εμείς το προσαρμόζουμε ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς μας και ανάλογα με τις ανάγκες της περίοδου της οποίας βρισκόμαστε και θέλουμε να δούμε ποια είναι η καλύτερη περίοδος για να έχουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Να ανοίξουμε Κυριακή μέχρι τις 8 το βράδυ Ιούλιο μήνα στην Κομωτινή, που είναι η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων, πέστε μου κυρία Τσομπανίδου, ποιο το όφελος? Μα γιατί το λέτε αυτό, κυρία Κωνσταντινίδου? Η Κομωτινή έχει τόσο τουρισμό τον Ιούλιο. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να το συζητήσουμε, για το τουρισμό της περιοχής μας, το τι έχουμε κάνει για τον τουρισμό της περιοχής μας, το τι γίνεται, ποιο είναι το πρόγραμμα, τι να σας πω. Αλλά και τα καταστήματα και οι επαγγελματίες ξέρουμε πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον ποιες είναι οι ώρες που πρέπει να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά μας. Εγώ θεωρώ πάντως ότι θα έπρεπε αυτό να δοθεί στους κατατόπους, στα κατατόπους επιμελητήρια ή τους εμπορικούς συλλόγους, οι οποίοι γνωρίζουν τις ώρες αιχμής ή τις μέρες που έχει επισκεψιμότητα ο τόπος και θα μπορούσατε να κάνετε από μόνοι σας ένα πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων σας. Έτσι, εμείς σαν εμπορικός σύλλογος προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα και το ωράριο της λειτουργίας των καταστημάτων ανάλογα με την περίοδο που βρισκόμαστε. Γι' αυτό βλέπετε ότι το χειμώνα έχουμε τα 3 απογεύματα, το καλοκαίρι λόγω των καταστάσεων των οποίων είπαμε και προηγουμένως έχουμε 2 απογεύματα, την Κυριακή των εκτόσεων των καλοκαιρινών, δηλαδή του Ιουλίου, εμείς προτείνουμε την αγορά να είναι κλειστή. Προσαρμοζόμαστε ανάλογα με την περιοχή μας. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε όλο αυτό το ωράριο. Δεν είναι εφικτό. Γιατί τώρα με όλες αυτές τις Κυριακές και με το ωράριο το οποίο δίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, μιλάμε για ένα αθέμητο εργασιακό ωράριο έναντι και των δημοσίων. Μιλάμε δηλαδή και για εργαζομένους 2 ταχυτήτων. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος που είναι, γιατί και εμείς οι επαγγελματίες εργαζόμενοι είμαστε και εμείς θέλουμε να ξεκουραστούμε, θέλουμε να πάμε στα σπίτια μας, θέλουμε να δούμε τις οικογένειές μας. Δεν μπορεί να υπάρχει το δημόσιο το οποίο Σαββατοκύριακο δεν δουλεύει ποτέ, δουλεύει μόνον πρωινά, και να έχουμε εμείς τα μαγαζιά και την αγορά ανοιχτή μέρα νύχτα. Δεν είναι εφικτό, δεν είναι, να εξυπηρετήσουμε ποιον? Τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα από τα έσοδα.
Εδώ παρατηρούμε καταστήματα κυρίως στην εστίαση, η κυρία Κωνσταντινίδου στην πόλη μας και όχι μόνο, που περιορίζουν τις μέρες, κλείνουν γιατί δεν έχει δουλειά, όπως λέμε. Μα άμα δεν βγαίνει ο άλλος, πώς να κρατήσει το κατάστημα του ανοιχτό? Το να έχεις ένα κατάστημα ανοιχτό σημαίνει έξοδα. Σε ένα τέτοιο σενάριο πάντως θα θεωρώ ότι θα υπάρξουν και προβλήματα όσον αφορά τη μείωση προσωπικού, γιατί αν θα πρέπει να ανοίξεις, να ανοίγεις τις Κυριακές και η δουλειά δεν υπάρχει. Μα τα περισσότερα τοπικά καταστήματα που ανοίγουν την Κυριακή δεν φέρνουν τον υπάλληλο, γιατί δεν μπορεί να πληρωθεί ο υπάλληλος, πάει μόνο ο επαγγελματίας. Ναι. Πώς θα πληρωθεί ο υπάλληλος με την προσάυξηση που επιβάλλεται την Κυριακή? Τι γύρω πρέπει να κάνει το κατάστημα την Κυριακή για να μπορέσει να βγάλει αυτά τα καταστήματα, αυτά τα έξοδα? Να κάτσουμε λίγο να το δούμε πιο πρακτικά, για να δούμε ποια είναι στην ουσία οι ώρες, να δούμε πώς βγαίνουν αυτά τα καταστήματα. Να σκεφτούμε ότι οι ενέργειες που θα κάνετε και σε πανελλαδικό συλλογικό επίπεδο θα είναι να. Εμείς το έχουμε πει, το έχουμε στείλει, το έχουμε ξαναστείλει και έχουμε πει ότι οι Κυριακές αυτές, οι οποίες είναι αποδοτικές Κυριακές και μπορούμε να δουλέψουμε, είναι οι Κυριακές, μία Κυριακή πριν από το Χριστούγεννα και μία πριν από το τέλος του έτους. Και να βάλουμε και την Κυριακή των Βαΐων, που επίσης ξεκινάει μία εορταστική αγορά. Είναι μία Κυριακή που μπορεί να δώσει κάτι στα καταστήματα και στους καταναλωτές που θα βγουν εκείνη την ημέρα για να ψωνίσουν. Δεν είμαστε τουριστική περιοχή. Τώρα, το τι γίνεται στις τουριστικές περιοχές, ποιες Κυριακές μπορούν να είναι ανοιχτά, ποιες Κυριακές δεν μπορούν να είναι ανοιχτά, αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν είναι κάτι το οποίο όμως είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε εμείς τώρα. Ναι. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, κυρία Κωνσταντινίδου. Βλέπουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να θεσπίσει ένα όριο μετρητών στις οικονομικές συναλλαγές. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι συναλλαγές μέχρι 500 ευρώ δεν χρειαζόταν να γίνονται μέσω τραπέζης. Μπορεί να γινόταν και μετρητά. Τώρα το 500 ευρώ τα κατεβάζουν στα 200. Στα 200. Ως επαγγελματίας... Ναι. Ναι. Πόσο βρίσκεται αυτό το μέτρο? Προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν το μετρητό στην αγορά, για να μπορούν να γίνονται όλες οι κινήσεις μέσω τραπέζης, για να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα το τι χρήμα υπάρχει και το τι χρήμα κυκλοφορεί και το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να βγάλουν, να νομιμοποιηθεί, να σας το πω έτσι, όλο το χρήμα το οποίο υπάρχει στο εμπόριο. Θα δυσκολέψει κι άλλο τις επιχειρήσεις. Ωστόσο όμως έχουμε προσαρμοστεί στο να γίνονται όλες οι συναλλαγές μας ηλεκτρονικά πλέον. Ειδικά από την περίοδο της πανδημίας και μετά, που όλα ξεκίνησαν να γίνονται ηλεκτρονικά, οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο λειτουργίας, είτε με κάρτα είτε με δοσοληψίες μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Δεν είναι κάτι το οποίο θα φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές ή πολύ μεγάλη δυστοκία στην αγορά. Από το COVID και μετά ήδη αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά. Μάλιστα. Οπότε δεν θα σας ζωρίσει αυτή η κατάσταση, είτε 500 είτε 200, το ίδιο είναι. Μα δεν υπάρχει και πολύ μετρητό στην αγορά για να κυκλοφορεί. Σωστό. Αφού τα πάντα αυτό γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, και το 500 καμιά φορά ζόριζε, γιατί δεν υπήρχε. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα αυτό του ωραρίου κυρίως, το οποίο βεβαίως, πονάει. Και εμείς το παρακολουθούμε και πονάει, κυρίως οι Κυριακές πονάνε πάρα πολύ. Και θα είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε, κυρία Κωνσταντινίδου. Ό,τι χρειάζεστε, στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.